Επομένως τώρα, Λεωνίδα, το σκορ ποιο είναι? 2-1 υπέρ της Ρεάλ. 2-1 υπέρ της Ρεάλ. Χρειάζεται ακόμα μια νίκη η ισπανική ομάδα για να προκριθεί στο Final Four. Ελπίζουμε ο Παναθηναϊκός να το αποτρέψει αυτό αύριο. Πάντως, για τη διαιτησία, συνεχίζοντας να μιλάμε, ήταν η τοποθέτηση του Μάνου Παπαδόπουλου, του πρόεδρου του Παναθηναϊκού, που έκανε λόγο, που μίλησε ότι δεν ξέρει αν υπάρχει λόγος να συνεχίσει να παίζει ο Παναθηναϊκός. Άφησε δηλαδή μια αιχμή ότι μπορεί και να μην κατέβει στο επόμενο παιχνίδι με αυτές τις συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί, αν κάποιοι το έχουν προαποφασισμένο όπως είπε, ενώ ήταν πολύ πιο σκληρές, άκομψες, κάπως βαριές οι εκφράσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έκανε λόγο για μαφία, προσβλητικοί χαρακτηρισμοί για τον Τζόρντι Μπερτομέου, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Δεν μας εντυπωσιάζει πάντως. Ο κ. Γιαννακόπουλος έτσι αντιμετωπίζει τον... Ναι, δεν είναι αποδεκτό όμως. Δεν θα συμφωνήσω μαζί του. Θα προτιμούσα, να εκπροσωπεί τα ελληνικά χρώματα και τον Παναθηναϊκό με έναν διαφορετικό τρόπο. Ξέρουμε ότι είναι παρορμητικός με τα καλά του και τα κακά του. Αλλά κυκλοφόρησαν πάλι σε όλη την Ισπανία και σε όλη την Ευρώπη. Τρώει συνέχεια πρόστιμα. Τρώει συνέχεια πρόστιμα. Έχει φτάσει τις 600.000. Δεν έχει αλλάξει κάτι δηλαδή στη ρητορία του σε σχέση με το πώς διοικείται η Λίγκα. Με τον τρόπο και με τις διαιτησίες και με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και με τα οικονομικά και όλα τα υπόλοιπα. Μέχρι τώρα είπε, κάνουμε τα παρακράτησαν, έχω την εντύπωση, από μόνοι τους. Από τα έσοδα που θα έδιναν στο Παναθηναϊκό. Μα τα παίρνουν δηλαδή. Δεν τα παίρνουν. Επειδή τα είπε δημοσίως και τα δήλωσε δημοσίως. Τη Λίγκα. Τσιρκολίγκα. Τσιρκολίγκα. Ευχαριστώ τη Μίνα για την κάρτα και λέει ότι όλη η Ευρώπη, μεταξύ άλλων, έχει πει κι άλλα μέσα στην ανακοίνωση αυτή, έβαλα τα περισσότερα. Όλη η Ευρώπη καταλαβαίνει ότι η διοργάνωση δεν κρίνεται εντός γηπέδου. Όποιος ακόμα και μετά το σημερινό δεν το καταλαβαίνει, δεν το βλέπει, η βλάκας είναι ειστημένος. Ο αποτυχημένος Ισπανός υπάλληλος με τα γυαλάκια έχει κάνει τη διοργάνωση τσιφλίκη του. Αυτός είναι ο Τζόρντι Μπερτομέου, προφανώς. Δεν το κατονομάζει. Οι αθλητές και οι προσπάθειές τους. Δεν μου αρέσει πάντως αυτό με τα γυαλάκια, έτσι. Ναι, παιδί μου, δίκιο έχεις, δεν διαφωνώ. Οι αθλητές και οι προσπάθειές τους είναι πια σε δεύτερη μοίρα. Εκεί κατάντησε στο μπάσκετ άχρηστε. Όπως έχω προαναγγείλει, και εδώ πάμε στην ουσία. Τα γυαλάκια σε πείραξαν. Εντάξει, είναι ένας χαρακτηρισμός για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα θέμα και. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν μπορούν να δουν καλά. Λοιπόν, όπως έχω προαναγγείλει, ανεξαρτήτως τελικής έκβασης των προσπαθειών μας εντός αγωνιστικού χώρου, εδώ πάμε στο ζουμί της υπόθεσης δηλαδή, εάν δεν αλλάξουν άμεσα και ριζικά πρόσωπα και καταστάσεις, εμείς στο τέλος της σεζόν αποχωρούμε από αυτό που πλέον θα έπρεπε να ονομάζεται Τσιρκολίγκα. Είναι σε μια πολεμική πάντως ο Παναθηναϊκός, ναι, με τη διοργάνωση και δεν ξέρω αυτό μέχρι πόσο θα φτάσει. Όχι, και ο Γιαννακόπουλος έχει πει. Θα αποχωρήσει τα συμφέροντα του Παναθηναϊκού. Και μάλιστα με την ευκαιρία του Basketball Champions League που θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ μετά τις 4 του επόμενου μήνα με τη συμμετοχή της ΑΕΚ, εικάζεται ότι θα υπάρξουν σημαντικές συναντήσεις με το ενδεχόμενο και ως προς την υλοποίηση ο Παναθηναϊκός να πάει σε αυτή τη διοργάνωση την επόμενη χρονιά.